Λοιπόν, επιστρέφω στον Άγγελο το Λαμπίδη και στην Γεωργία, την αδελφή της Τζούλιας. Πώς ήταν τελευταίοι μήνες, γιατί είχαμε μιλήσει κάνοντας την έκκληση στο Θεαγένειο πριν από κάποιους μήνες. Πώς πέρασαν αυτοί οι μήνες μέχρι το τέλος? Καταρχήν ευχαριστώ πολύ γιατί εσύ ήσουν το έναυσμα και μπήκαμε στο Θεαγένειο, το έλεγα και θα το λέω. Μας βοήθησες πάρα πολύ, σε αγαπάμε όλη η οικογένεια. Ευχαριστώ πολύ για την αγάπη τώρα, σας και μακάρι να έχει γίνει καλά η Τζούλια, μακάρι να τα έχει καταφέρει. Την αρχή την έκανες, μας βοήθησες. Τι να πω τώρα, δεν τα κατάφερε Τατιάνα μου, κορίτσι μου γλυκό, δεν τα κατάφερε. Τέσσερις μήνες. Τέσσερις μήνες, πώς ήταν αυτοί οι τέσσερις μήνες, πώς πέρασαν? Πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ χάλια, με πολύ πόνο. Κάθε μέρα και την άφηνε ένα ζωτικό της όργανο. Δηλαδή, αρχίζουμε με τον εγκέφαλο που ήταν περίεργα. Άρχισα να μην περπατάει στα πόδια της, στα χέρια της. Είχε την εφροστομή. Δεν πήγαινε φυσιολογικά τουαλέτα, είχε τα σακουλάκια. Είχε πρόβλημα και την έριξε στο κρεβάτι, κατάκητη. Αλλά είχε πείσμα, η Τζούλια ήταν ένα λιοντάρι, πάντα ήταν λιοντάρι. Με το χαμόγελο ήθελε να ζήσει, αγαπούσε τη ζωή. Δεν ήταν αχάριστη. Ένα μπάνιο στη θάλασσα και ένας καφές ήταν πλήρες. Δεν ζητούσα πολλά, αλλά δεν τα κατάφερε, Τατιάνα μου. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια μου, ήταν πάντα ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μια αθωότητα. Δηλαδή η Τζούλια ήταν έτσι ένας άνθρωπος πολύ ναΐφ. Ένας άνθρωπος που δεν έλεγε κακό για κανέναν, δεν επιτίθετο ποτέ. Ένας άνθρωπος που είχε τα θέματά του στο παρελθόν, αλλά ήταν σαν αρνάκι. Ένα αρνάκι. Δηλαδή ποτέ δεν είχε ακούσει ποτέ να πει μια κακή κουβέντα για τον οποιοδήποτε. Το χαμογελό της πάντα, με την καλοσύνη της. Όχι απλά την αγαπούσες και το βλέπω και από τα λόγια σου, όταν την ξέρεις πολύ καλά. Ό,τι είπες ισχύει. Ένα αθώο πλάσμα χαρούμενο, ευδιάθετο, με το χαμόγελο δυνατή, η ονταρίνα, και στο ζώδιο και στον οροσκόπο. Και αθώα, αθώα, ναι. Πραγματικά αγαπούσε όλο τον κόσμο, δεν κρατούσε κακίες. Θα μας λείψει, πραγματικά. Με βλέπεις έτσι, πρέπει να κρατάω την οικογένειά μου, Τατιάνα. Είναι η μαμά μου, έχει σοκαριστεί, αδερφή μου, το ίδιο. Είμαι δυνατή για αυτές. Γεωργία μου, ήταν... Καταλαβαίνεις, πιστεύω. Και ήταν και κάτι που δεν ήταν ξαφνικό. Ο πόνος είναι πάντα πόνος, αλλά ήταν κάτι το οποίο έγινε αργά, βασανιστικά και σταδιακά για όλη την οικογένεια. Δηλαδή, ήταν κάτι που κάποια στιγμή έφτασε η ώρα που το περιμένατε, ότι θα συμβεί. Θα σου πω την αλήθεια. Όχι, δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε ότι θα πατήσει τα πόδια της και όλοι οι γιατροί έλεγαν ότι άμα θα σηκωθεί, ότι θα ζήσει και 3 και 4 και 5 χρόνια. Περιμέναμε, αλλά σε ένα χρονικό διάστημα 2-3 χρόνων, όχι μέσα στο τετράμινο, πεντάμινο. Από τον Ιανουάριο, 5 μήνες. Οπότε το δουλεύαμε λίγο στο μυαλό μας, αλλά όχι. Δεν το περιμέναμε. Τις τελευταίες στιγμές που είχε πνευματική διάβια, τι σας είπε? Ποια ήταν τα τελευταία της λόγια? Εσύ τη θυμάσαι δηλαδή από την αδελφή σου? Και θα το καταφέρω. Πώς, θέλω. Ξαναπες μου. Ναι, δεν σε άκουσα γιατί μιλούσα. Ναι, θέλω να ζήσω. Αυτό ήταν. Θέλω να ζήσω. Θα σηκωθώ. Θα τα λιώσω όλα. Θα σηκωθώ τελείως. Θα ζήσω. Γεωργία, μαμά, Κέλλη. Μάλιστα. Ήταν αισιόδοξη. Δεν πίστευε ότι θα φύγει. Γεωργία μου, εγώ θέλω να ευχηθώ δύναμη στην οικογένειά σας. Συλληπιτήρια.